Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο θεατρικά εργαστήρια του Διπεθέ Κοζάνης. Γιατί τις προηγούμενες ημέρες είδαμε να πραγματοποιείται μια πολύ ωραία παράσταση. Θα καλησπερίσουμε στο στούντιο της τηλεόρασης του West την κυρία Μαρία Μπατάνη, η οποία είναι θεατρολόγος, ηθοποιός και υπεύθυνη των θεατρικών εργαστηρίων του Διπεθέ Κοζάνης. Κυρία Μπατάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και να ξεκινήσουμε, γιατί είδαμε μια πολύ ωραία παράσταση τις προηγούμενες ημέρες από τα παιδιά που συμμετέχουν. Την παρουσιάσατε στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνης. Για πείτε μας λίγο για τη συγκεκριμένη έτσι παράσταση και φυσικά και για τα θεατρικά εργαστήρια. Τα θεατρικά εργαστήρια του ΔΥΠΕΘΕ είναι η 18η χρονιά που γίνονται φέτος. Είναι το μακροβιότερο ίσως πρόγραμμα του ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης. Φέτος η παράσταση στην οποία αναφέρεστε είναι το κλείσιμο του εφηβικού τμήματος. Παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση ολόκληρος ο Σέξπιρ σε μία ώρα. Η αλήθεια είναι πως κάνανε πολύ μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά για να παρουσιάσουν αυτό το έργο και πραγματικά νομίζω ότι ανταμείφθηκαν με το χειροκρότημα του κόσμου. Μάλιστα, είδαμε ότι αυτό που είπατε, το Σέξπιρ σε μια ώρα, θα μπορούσε να διηγηθώ μια ιστορία που η πιο απαλή της λέξη θα κατασπάραζε την ψυχή σου, λέει το όχι, όχι. Δηλαδή, πάρα πολλά. Για πείτε μας καταρχήν λίγο για αυτή την προσπάθεια, την σημαντική που την είδαμε προχθές στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης και φυσικά. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι? Ξεκίνησαν τα εργαστήρια, αν θυμίσω καλά, από τέλη Οκτωβρίου της προηγούμενης χρονιάς. Πολύ σωστά. Και πόσα παιδιά συμμετέχουν σε αυτά τα θεατρικά εργαστήρια, κύριε Μπατάνη? Αρχικά έχουμε 4 τμήματα φέτος. Έχουμε παιδικό εργαστήρι, έχουμε το εφηβικό μας εργαστήρι, έχουμε ένα εργαστήρι φοιτητών ενηλίκων και έχουμε και το εργαστήρι ατόμων με αναπηρία. Mm-hmm. Αυτά τα εργαστήρια δεν ξεκινάνε, η αλήθεια είναι, με σκοπό να παρουσιάσουν στο τέλος μια θεατρική παράσταση. Αυτό βγαίνει από την επιθυμία του κάθε τμήματος. Τα εργαστήρια μας έχουν στόχο να γνωρίσουμε το θέατρο με έναν διαφορετικό τρόπο, τις τεχνικές του θεάτρου και φυσικά η ομάδα να δεθεί ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ηλικίας και κάθε ομάδας, να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά, να εκφράσουν τα θέλω τους και τις επιθυμίες τους και να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους. Αν αυτό καταλήξει σε μία παράσταση με την επιθυμία πάντα των συμμετεχόντων, έχουμε κάτι σαν αυτό που παρουσιάσαμε με το εφηβικό μας εργαστήρι την εβδομάδα που μας πέρασε και ακολουθούν και άλλες παραστάσεις μέσα στον Μάιο. Μάλιστα. Τι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα? 21 Μαΐου θα παρουσιαστεί η παράσταση του τμήματος ενηλίκων φοιτητών, η οποία είναι βασισμένη στο βιβλίο του Χόρχε Μπουκάη «Να σου πω μια ιστορία». Mm-hmm. Και στις 3 και 4 Ιουνίου θα παρουσιαστούν οι παραστάσεις του τμήματος ατόμων με αναπηρία και του παιδικού μας τμήματος. Μάλιστα, ωραία. Είστε ικανοποιημένοι από αυτό που έγινε την φετινή έτσι χρονιά στα θεατρικά εργαστήρια, τα οποία είπατε απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού, χωρισμένα ηλικιακά, σε τμήματα, δηλαδή υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον και από αυτά που παρουσιάζεται κιόλας? Αν έχετε μείνει ικανοποιημένοι ως υπεύθυνοι των εργαστηρίων? Η αλήθεια είναι ότι μετά τον κορονοϊό τα εργαστήρια γινόντουσαν με κάπως διαφορετικό τρόπο, mm-hmm. και τα κάναμε λίγο πιο περιορισμένα και πιο μαζεμένα. Φέτος έγινε ξανά μια προσπάθεια για να αναπτυχθούν όπως ήταν στο παρελθόν. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την συμμετοχή. Τα παιδιά, όπως λέτε πολύ σωστά, χωριζόντουσαν ηλικιακά. Φέτος όμως αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε τα εργαστήριά μας. Οπότε επιλέξαμε να έχουμε παιδιά ηλικίας τετάρτης δημοτικού έως έκτης, χώρια μετά η εφηβική και η φοιτητική ομάδα. Ελπίζουμε πρώτα ο Θεός από Σεπτέμβρη να μπούμε ξανά στον ρυθμό μας και να δημιουργήσουμε τα εργαστήρια όπως τα είχαμε και στο παρελθόν. Μάλιστα. Άρα δηλαδή από τα επόμενα εργαστήρια θα τα δούμε από τη νέα χρονιά, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο, με περισσότερα τμήματα και διαφορετικά τμήματα. Πολύ σωστά. Το δελτίο τύπου που βγαίνει για τις εγγραφές βγαίνει τον Σεπτέμβριο και τα εργαστήριά μας ξεκινάνε στις αρχές Οκτώβρη, συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο δηλαδή των συμμετεχόντων στα εργαστήρια και την αγάπη τους για το θέατρο? Μ' αρέσει η ερώτησή σας και δεν θέλω να... Ναι, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι, ότι κάποιος που έρχεται δεν έχει για να περάσει την ώρα του, αλλά φυσικά έχει την αγάπη του για το θέατρο. Πολύ σωστά. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά πραγματικά φέτος όλες οι ομάδες ήταν πάρα πολύ δεμένες.
αγαπήθηκαν ουσιαστικά και πραγματικά τα μέλη των ομάδων σε όλες τις ηλικίες μεταξύ τους. Mm-hmm. Και αυτό φάνηκε και στην παράσταση που έδωσε η εφηβική ομάδα την εβδομάδα που μας πέρασε και από τις πρόβες ήδη που ξεκινήσαμε και με τις άλλες μας ομάδες βλέπουμε πόσο μεγάλη επιθυμία έχουν για αυτό που θα παρουσιάσουν και πόσο ένας βοηθάει τον άλλον. Εγώ προσωπικά σαν Μαρία είμαι πολύ ικανοποιημένη από αυτό. Άστε. Είστε ικανοποιημένοι γενικά από την εικόνα που υπάρχει όσον αφορά το θέατρο στην περιοχή μας? Θα έπρεπε να έχουμε έτσι περισσότερες παραστάσεις, να γίνονται περισσότερα? Μήπως έχει πέσει πάρα πολύ ένα σημαντικό όπως είναι το θέατρο? Ναι. Ρωτάτε έναν άνθρωπο που αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο και ζει από αυτό. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είμαι ικανοποιημένη με την άποψη ότι όσο πιο πολλά γίνονται, τόσο καλύτερα είναι για τον κόσμο που απολαμβάνει και να έρθει πιο κοντά στο θέατρο. Και η αλήθεια είναι ότι ένας από τους στόχους που έχουν τα θεατρικά εργαστήρια του ΔΥΠΕΘΕ είναι όλες οι ηλικίες να γνωρίσουν το θέατρο και να έρθουν πιο κοντά, έτσι ώστε όχι μόνο να συμμετέχουν στα εργαστήρια, αλλά να υποστηρίζουν και οποιαδήποτε παράσταση θα έρθει στην περιοχή μας. Μάλιστα, θα θέλατε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα εργαστήρια? Δηλαδή, πόσα άτομα αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στα τελευταία θεατρικά εργαστήρια, πόσα? Περίπου 60. 60. Θα θέλατε να διπλάσει ο αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στα θεατρικά εργαστήρια? Τον αριθμό θα ήθελα να είναι τόσα ώστε να μπορούμε να τα καλύψουμε εμείς με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν άψογα όλα τα τμήματα. Από τη στοχοθεσία που βάλαμε φέτος, είμαι ικανοποιημένη με αυτό που δημιουργήσαμε. Τι λείπει από την περιοχή μας και τι χρειάζεται? Γιατί είστε έμπειροι, είστε θεατρολόγος, είστε ηθοποιός. Διδάσκεται και στο καλλιτεχνικό σχολείο και φυσικά έχουμε δει πολλές φορές τις παρεμβάσεις σας όσον αφορά τα ζητήματα. Γιατί υπάρχει μια νέα διοίκηση στο ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης, πρόεδρος ο κύριος Μάστορας. Θα δούμε και νέο καλλιτεχνικό διευθυντή στην πορεία από ό,τι φαίνεται. Επιθυμεί νέα διοίκηση. Τι θέλετε έτσι, για να κλείσουμε αυτό, τι πρέπει να γίνει για την περιοχή μας? Είστε ένα άτομο το οποίο είστε γνώστης του αντικειμένου και ειδικά του θέατρου, γιατί το αγαπάτε, με αυτό ζείτε. Επειδή πολλά χρόνια συνεργάζομαι με το ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης, έχω συνεργαστεί με όλους τους καλλιτεχνικούς διευθυντές και όλους τους προέδρους που έχουν περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΥΠΕΘΕ. Για να είμαι ειλικρινής, όλοι έχουν δείξει μία επιθυμία πάντα να συνεχίζονται τα θεατρικά εργαστήρια του ΔΥΠΕΘΕ. Έχουν δείξει πως το θέλουν και γι' αυτό είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται, όπως σας είπα, για 18η χρονιά. Το πώς θα πάει από εδώ και πέρα, εγώ βλέπω ένα διοικητικό συμβούλιο που έχει μια πολύ μεγάλη επιθυμία να κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα. Mm. Όσον αφορά τον καλλιτεχνικό διευθυντή, αυτό δεν έχει να κάνει με μένα και με τον κύριο Πλασκοβίτη έχω πολύ καλή συνεργασία. Μάλιστα, ωραία. Κλείνοντας τώρα, ποια είναι τα όνειρά σας για το θέατρο? Τα όνειρά σας και οι επόμενοι στόχοι σας. Τι θα δούμε από την Μαρία την Πατάνη? Με κάνετε να σκέφτομαι τώρα κάτι που η αλήθεια είναι δεν το σκέφτομαι πολύ συχνά. Δεν πειράζει, δεν το αποκαλύψετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι το θέατρο το θεωρώ τόσο σημαντικό κομμάτι μου που ουσιαστικά αναπνέω γι' αυτό. Οπότε δεν είναι πως σκέφτομαι κάτι διαφορετικό. Αυτό που θέλω είναι αυτά που αναλαμβάνω να κάνω, να τα κάνω όσο καλύτερα μπορώ και να βλέπω την ικανοποίηση και τη χαρά στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε. Μακάρι, έτσι, να το ακριβώς καταφέρνω. Εγώ σας έχουμε κάθε επιτυχία και εύχομαι να σας ξαναφιλοξενήσουμε γιατί θα έχετε πολλά να μας πείτε χαρά και το επόμενο χρονικό τίμημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και κύριε Μπακάνη. Να είστε καλή συνέχεια.